Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπολης σήμερα το πρωί. Με το πρώτο φως της ημέρας, η ομάδα των αρχαιολόγων ξεκίνησε τις προεργασίες για την ασφαλή μετατόπιση των λίθων του προστατευτικού τείχου, ο οποίος σφραγίζει τον μεγαλοπρεπή τάφο. Σύμφωνα με την επικεφαλής Κατερίνα Περιστέρη, η ανασκαφή προχωρά βήμα-βήμα και ίσως χρειαστεί ακόμη και ένας μήνας ώστε να μπορέσουν να μπουν στο εσωτερικό του. Όπως λέει χαρακτηριστικά, η αφαίρεση πρέπει να γίνει πετραδάκι-πετραδάκι ώστε να μην επηρεαστεί η στατικότητα του μνημείου. Είναι ένας τεράστιος τάφος και απαιτεί τα πάντα να γίνουν όπως ορίζει η επιστήμη. Οι αρχαιολόγοι οδηγήθηκαν στην ανακάλυψη του αρχαίου τάφου και με τη βοήθεια γεωλόγων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν γεωραντάρ, δηλαδή ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Κάναμε έρευνα στο λόφο, σε άλλα σημεία υπήρχαν μεγάλοι όγκοι χωματισμών, δηλαδή μεγάλο βάθος μέχρι τα εύρηματα, σε άλλα υπήρχαν μικρότερα, δεν έχει σημασία αυτό. Ανακάλυψε κάποιους πολύ μικρούς κυβωτιώσιμους τάφους και το δάπεδο ενός δίχωρου οικίσκου. Πριν καν αποκαλύψει τα μυστικά του, ο τάφος είχε γίνει τουριστικό αξιοθέατο. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας επισκέπτονται το χώρο για να βγάλουν μια φωτογραφία, έστω και από μακριά, καθώς η πρόσβαση έχει αποκλειστεί. Ήρθαμε από Γιάννητσα, ήρθαμε για παρατήρηση και είπαμε να δούμε τα αρχαία εδώ. Το ενδιαφέρον για τον τάφο της Αμφίπολης έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερς από τα Βαλκάνια επισκέφθηκαν την περιοχή, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να εγκατασταθούν εδώ και μεγάλα ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα. Μας παίρνουν τηλέφωνο, ζητάνε στοιχεία, συνεντεύξεις, πληροφορίες. Είναι ο τάφος της σύζυγου του μεγάλου Αλεξανδρού Ροξάνης και του γιού τους ή κάποιου στρατηγού ή ναυάρχου του Μακεδόνα Στρατιλάτη. Η αντίστροφη μέτρηση για να αποκαλυφθούν τα μυστικά που κρύβει ο μεγαλοπρεπής τύμβος άρχισε. Αν υπήρχε επιγραφή, αν υπάρξει, τα πράγματα είναι πολύ βολικά και εύκολα. Υπάρχει και η τεχνογνωσία από εξειδικευμένους αρχαιολόγους ή γιατρούς, το DNA, από εκεί πέρα πια μπορούμε να δούμε και το DNA.